σήμερα. Εδώ παίζεται ο πρώτος από τους δύο τελικούς του σημαντικότερου θεσμού συλλόγων της Αχανούς αυτής Ηπείρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημασία που έχουν αυτές οι αναμετρήσεις για το ασιατικό ποδόσφαιρο. Και πλέον με την παγκοσμιοποίηση που βιώνει το άθλημα, σίγουρα κινεί το ενδιαφέρον και πολλών ειδικών του ποδοσφαίρου. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Μπούμπα Ντιόπ. Γουαρδάδο. Είναι καλό το κατέβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Λέων. Είναι υποστενή παρακολούθηση. Θα πρέπει να προσέχει διπλά. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι, σαν να μην σκέφτονται. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Ισάκ. Τιάγκο Σίλβα. Κεντήρα. Γουαρδάδο. Ζερβίνιο. Ζερβίνιο. Σεντράρι. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Λίνκολ είναι πάνω στην μπάλα. Μάλλον θα ψάξει για συμπαίχτη του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για ασφάλεια θα διώξουν. Καταλήγει σε πλάγι. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Ζερβίνιο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ζερβίνιο. Ο Κεντήρα με την παλιά. Φάγκνερ αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Ξεχύνεται μπροστά. Δεν τα κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε. Το κοντρόλ που έκανε τον πρόδωσε εδώ. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Μπούμπα Ντιόπ επεμβαίνει πολύ αποτελεσματικά και αναχαιτίζει μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση.
Τη στέλνει μακριά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μπούμπα Ντιόπ. Ζερβίνιο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Νέα κεφαλιά. Όσο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Λαμπιάτ. Είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και ακόμα δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Φάγκνερ. Και Ντίρα. Μπούμπα Ντιόπ. Μπούμπα Ντιόπ. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Λίνκολν στέλνει την μπάλα μπροστά. Μπούμπα Ντιόπ. Γουαρδάδο. Γουαρδάδο προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Εδώ και κάμποση ώρα έχουν εστιάσει όλες τους τις επιθέσεις από εκείνη την πλευρά. Εδώ και λίγη ώρα παρατηρώ μια αυξημένη δραστηριότητα, κυρίως από τη μία πλευρά. Θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα απαντήσουν σε αυτές τις επιθέσεις οι αντίπαλοι τους. Γιατί πολλές φορές η υπερβολική συγκέντρωση σε ένα κομμάτι του τερέν μπορεί να αμποβεί η μοιραία. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Λίνκολν επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Καλή αμυντική προσπάθεια. Σέμακ. Φάγκνερ. Θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ισακ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Τον άδειασε κανονικά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Τεράστια ευκαιρία. Γκολ. Αυτό το γκολ έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στο όνειρό τους. Κάμινγκ κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά. Αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας.
Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Πέντε λεπτά. Το γκολ μπήκε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 1-0 το σκορ. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Ψάξει για προωθημένους παίκτες του. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Ζερβίνιου ψάχνει τη σύχτη πάσα. Και ναι, κατάφερε, το έβαλε. Στο ίδιο το τέρμα. Πολύ κρίμα. Συμβαίνει μερικές φορές δυστυχώς, αλλά κανείς δεν θέλει να δέχεται γκολ σαν αυτό. Σαφώς στάθηκε και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Για πες μας, ποιες είναι οι σκέψεις για τα όσα μας προσέφερε το πρώτο αυτό μέρος του τελικού. Εντάξει, είναι φυσικό όταν πηγαίνεις στα αποδυτήρια και έχεις το προβάδισμα στο σκορ. Έχεις και το... Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηφορικός για αυτό. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος. Ο Βέρνερ αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια. Ήταν υπέροχος μέχρι το τέλος. Ενώ συχνά βλέπεις παίκτες να πηγαίνουν πολύ καλά και μόλις μπαίνουμε στην περιοχή όμως να τα θαλασσώνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Όχι και άσχημα για τον ίδιο. Φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Λαμπιάτο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Να σουτάρει για γκολ. Και Ντύρα να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση για το 0. Σέμακ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Πολύ καλό το passing game εδώ. Η τσουτάρι. Τίκε! Μίκλινε η ψαλίδα. Πλέον υπολείπονται δύο γκολ.
από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν ακόμα πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Ισάκ. Κεντήρα. Μπούμπα Ντιόπ. Γουαρδάδο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καταφέρνουν να διώξουν. Μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Η μπάλα έφτασε μέχρι το σημείο που βρισκόταν ο αμυντικός, ο οποίος την έδιωξε σε κόρνερ. Λίνκολν ετοιμάζεται να το κάνει. Καταφέρνουν να διώξουν με τις γροθιές ο goalkeeper. Ζερβίνιο. Θα ψάξει το γκολ. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για το γκολ. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κάνει το γέννη κεφαλιά. Μια τέτοια κεφαλιά ξαράκι θα τη ζήλευαν όλοι. Αυτός ο παίκτης είναι γνωστός για την αυταπάρνηση, αλλά και το πάθος με το οποίο πάντα αγωνίζεται και το έδειξε και τώρα. Σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνουν τα παιδιά. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την ασίστ. Και τώρα όλα πάλι ξεκινάνε από την αρχή. Αυτό κι αν ήταν το νοτική ένεση για το ηθικό τους. Για να δούμε τώρα, θα πάνε και για την νίκη. Σέμακ. Λαμπιάν. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ματέος κάνει το κλέψιμο. Έξι. Σουλεϊμάνι.
επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι. Παραδοκούσε και έκοψε και είναι έτοιμος να σουτάρει. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Λαμπιάν. Μακρινή πάσα μπροστά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει και φαλιά. Το έπιασε. Πολύ καλή αντίδραση. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Πρέπει να βιαστούν αν θέλουν να κάνουν μια τελευταία επίθεση. Ο χρόνος κυλά. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Αυτό ήταν καθόλου άσχημο το αποτέλεσμα για τους φιλοξενούμενους αν αναλογιστεί κανείς πως τώρα μπορούν να κάνουν τα δικά τους σχέδια για το επαναληπτικό παιχνίδι. Γι' αυτό που πρόκειται σε λιγάκι να παρακολουθήσουμε. Ας περιμένουμε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα πλέον. Ας ελπίσουμε να έχουμε έναν διασκεδαστικό τελικό με ανατροπές. Τα νεύρα όμως και η ένταση συχνά έχουν τον πρώτο λόγο στη τέτοια μάτς, οπότε το θέαμα πάει περίπατο. Με φοβερή αποφασιστικότητα προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η φάση. Θα ψάξει τον γκολ. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Σουλεϊμάνι έχει σηκώσει το κεφάλι εκεί στα δεξιά και ψάχνει για επιλογή. Μόλις που την έδιωξε, καταλήγει σε πλάγιο. Την έκοψε. Τη στέλνει μακριά. Σέμακ επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά.
πάει να την περάσει προς τα έξω. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Σουτάρι. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναν ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Ήδη έχουμε ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Αυτός είναι ένας καλός Ιωνός, πως δηλαδή θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Σουτάρι με δύναμη. Τη βρήκε πολύ γεμάτα την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κάνει το γέλιο. Εξαπολύει ένα σούτ. Μάλλον εδώ δεν πήγε πάνω στην μπάλα όπως θα πρέπει. Βρέθηκε πολλής κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Λαμπιάν. Μπορεί το τέμπο του αγώνα να είναι αρκετά ψηλό, ωστόσο το αποτέλεσμα παραμένει ακόμα στο 0. Σουτάρι προς το τέρμα. Για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Γκαράι. Σουλεϊμάνι. Σουλεϊμάνι κάνει συρτή σέντρα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Τα πάνε καλά με την κατοχή της μπάλας, αλλά δείχνουν να έχουν στερέψει από ιδέες, ώστε να επιχειρήσουν κάποια διείσδυση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Γκοντίν ανοίγει την μπάλα δεξιά. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Ράκιτιτς. Θα εξακολύσει το σουτ. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Σέμακ επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άλλωστε. Σουλεϊμάνι έχει το νου του προς τη μεγάλη περιοχή. Σουλεϊμάνι σεντράρει και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα και έπειτα από πίεση. Γουαρδάδο. Ευκαιρία. Κάνει τη μακρινή παλιά.
Στον ουρανό η μπάλα. Παλιά με μαεστρία. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Γουαρδάδο θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Ράκιτιτς. Συνεχίζει μόνος. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Ο Ράκιτιτς με την μπάλα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Γκαράι. Γουαρδάδο. Αν και είμαστε ακόμα στο 0-0 και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες έως τώρα, για να δούμε. Θα καταφέρει κάποιος να σπάσει το 0. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Γκαράι. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Στέλνει μακριά την μπάλα. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Μπακάλ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόηση. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Και να, ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κίνησε αρκετά εύκολα. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε κατάφεραν να σκοράρουν. Οι επιθετικοί χρειάζονται φρέσκες ιδέες και λίγη παραπάνω. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τη στέλνει προς το κέντρο. Γουαρδάδο τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Σουλεϊμάνι. Ράκητη! Όλα τα όλα τα χειροκροτήματα δικαίως πάνε στον αρχηγό της ομάδας. Θα πρέπει τώρα και αυτός και οι συμπαίκτες του να πείσουν πάνω σε αυτό το γκολ και να σιγουρέψουν την νίκη. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο.
αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Το πρώτο γκολ είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον σε έναν τελικό σαν κι αυτόν. Βαν Πέρσι θα πασάρει προς τα δεξιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Νάις έντρα. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Πάνω στο τείχος η μπάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Γι' αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Για όσους το έχασαν, το γκολ μπήκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 1-0 το σκορ. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Και η σέντρα απομακρύνεται από τη ζώνη κινδύνου με τη γρήγορη αντίδραση του αμυντικού. Ωστόσο είναι κόρνερ. Τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιορκία. Ναι, πράγματι. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Καλό διώξε. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Βρήκε το κενό χώρο. Μακρινή μεταβίβαση. Ξεκινάει κόντρα. Προχωράει μόνος του. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Γκοντίν προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάι. Είναι ευκαιρία! Σηκώνει την μπάλα ψηλά. Η πρόθεση του συμπαίκτη του ήταν καλή, αλλά τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Ζερβίνιο κατάφερε και την κράτησε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Υπέροχη κίνηση. Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Ράκιτιτς! Πετάει την μπάλα μακριά. Γουαρδάδο. Ζερβίνιο. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Ράκιτιτς. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Γουαρδάδο.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Πολύ καλή πάση. Και είναι έτοιμος ο Στάλι. Απίστευτο φάουλ. Το κατάφερα. Πλέον βλέπουν στα ίσια τον αντίπαλο. Σε τέτοια τετατέτ τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον goalkeeper. Είναι τέτοια ικανότητα και η αυτοπεποίθησή του σε αυτές τις φάσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να τις χάσει. Μπουμπαντιόκ. Ζερβίνιο. Ζερβίνιο κάνει μια δυνατή κούρσα από τα αριστερά. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Ζερβίνιο ψάχνει τη σύρτη πάσα. Γουαρδάδο κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Επιλέγει να βγάλει μια σιρτή σέντρα. Απογοήτευση στις κερκίδες δεν θα δίνει ευκαιρία. Ίσως η όλη ατμόσφαιρα πριν τον αγώνα να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιατί φαίνονται μπλοκαρισμένες και οι δύο ομάδες. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Guardado. Rakitic. Μουσόντα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Guardado. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ζερβίνιο τολμάει την κατεβασιά από τα αριστερά. Διώχνει όπως όπως την άλλη. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερι. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Είναι πια σε όνειρο, είδε. Δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο και με τέτοιο σκορ. Σέμακ. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ναι, πέρασε η παλιά. Πόντσιο. Είναι εδώ και απομακρύνει. Και κέρδισαν φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι. Διώχνει μακριά. Να και το σφύριγμα της λήξης. Τυχό επίτευγμα. Σίγουρα οι πανηγυρισμοί θα χαμηλούν ως αργά τη νύχτα. Ίσως και περισσότερο. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.